Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Είμαι εγώ, ο Ανδρέας Ζωίτσας, και είστε εδώ στο Mad TV και στο Mad for Fashion, την εκπομπή μόδας του καναλιού. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ρούχα, για μόδα, θα παίξουμε παιχνίδια, θα υποδεχτούμε καλεσμένη φωτιά και θα γίνει ο χαμός και σήμερα. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα για ένα outfit of the day, για να πάμε πού? Στο θερινό σινεμά. Γιατί, παιδιά, έχει βγει πολύ στη μόδα, είναι και καλοκαίρι βέβαια τώρα. Θες να πας εκεί έξω, στον ανοιχτό χώρο, να δεις μια ταινία, να κάτσεις με το παρεάκι, να την απολαύσεις, να φας το popcorn σου, τα νάτσο σου, να πιεις μπυρίτσα, τα αναψυχτικά σου, όλα, όλα, όλα. Γι' αυτό και εγώ έβαλα ένα άνετο σετάκι, total black, αέρινο. Κάνω και τη στροφούλα μου. Και συνδυάζεται τέλεια με το άσπρο σνικεράκι. Και έτσι είσαι άνετος να πας να δεις την ταινία και να τσιλάρεις. Και πριν πάω όμως σε break, θέλω να σας πω κάτι. Τα Mad Video Music Awards 2024 από τη ΔΕΗ δεν τελείωσαν. Έρχονται τώρα την Κυριακή στην πρώτη του τηλεοπτική μετάδοση στο ΜΕΚΑ, την Κυριακή 7 Ιουλίου που μας έρχεται, η ώρα 10 το βράδυ, στις 10 το βράδυ. Παιδιά, έχει γίνει ο χαμός. Νομίζω το έχετε δει στα social media. Είχαμε 40 καλλιτέχνες on stage, είδαμε ανατρεπτικά acts. Είναι το πιο viral show. Έχω αυτά τα λόγια μου, γιατί σκέφτομαι τι έγινε εκείνη τη βραδιά και τρελαίνομαι. Έχουμε απονομές, ο χαμός, και εννοείται παρουσιαστής ο ένας και μοναδικός, ο Θέμης Γιωργαντάς. Μαζί του στη σκηνή βέβαια ήταν και η super host μας, Dat Lily, Φίπστερ, Μόντερ Σιντερέλα, Πάμερη, Βαγγέλης Νάκης, Γιάννης Τσιόρας, Έλενα Εντφένια και η Ηλένια Γουίλιαμς. Μην το χάσετε, θα χάσετε την Κυριακή, 10 η ώρα. Ούτε θερινό πάτε, ούτε πουθενά. Στο σπίτι και θα δείτε τα Mad Video Music Awards 2024 από τη ΔΕΗ. Και με αυτόν τον τρόπο πάω σε ένα break και επιστρέφω σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε εδώ στο Mad for Fashion, στο Mad TV, και γίνεται ο χαμός. Δεν φαντάζεσαι τι γίνεται τώρα στο ακουστικό. Έλα ένα τραγούδα μου. Θέλω να τα ακούσω. Και θα παίξουμε Smash or Pass. Δεν έχω πίνακα και σήμερα η αλήθεια, γιατί δεν έχω μάρκα δωράκι, αλλά θα τα λέω τους βαθμούς μου και θα γίνει ο χαμός και πάλι, γιατί θα βάλω σε όλους μηδέ. Δεν ξέρω, έχω αυτή την υποψία, την καχυποψία. Αλλά μου λένε από το κοντρόλ να μην την έχω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για ακόμη μια φορά είναι αφιερωμένο στο Vogue Party που έγινε για τα 100 χρόνια της Vogue στο Παρίσι. Και πάμε να δούμε, παιδιά. Θα δούμε την Kendall και την Gigi που, παιδιά, έχουν διασχίσει την πασαρέλα με δύο άλογα. Πολύ ωραίο. Ωραίο σαν concept, σαν ιδέα να γίνει αυτό. Το outfit είναι για outfit καβαλάρι, δεν είναι κάποιο τρελό styling. Δηλαδή δεν δημιούργησαν. Οδηγήθηκαν, κράτησαν την κλασική ιδέα, το κλασικό outfit. Δηλαδή θα ήθελα να δω λίγο χρωματάκι. Μην είναι στο γκρίζο. Έχει βέβαια και σέλα τα κόκκινά της. Θα ήθελα να δω και ένα μπουφάν, έτσι ένα ροζ, να κάνει τη διαφορά, να σπάσει λιγάκι. Θα βάλω ένα γιατί δεν έχει styling. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Εντάξει. Η Anna Wintour έχει παίξει τρελό συνδυασμό. Έχει δημιουργήσει... Είναι φόρεμα ή φούστα με blazer? Νομίζω είναι φόρεμα. Όχι, είναι φόρεμα και από πάνω έχει το κάτι σαν τζάκετ με βάτες που κολλάει στο φόρεμα, που είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Blazer είναι, μου λένε από πάνω, δεν βλέπω και πολύ κάθαρα, είναι crop. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ωραία τα print, ήταν ωραίο και το μαλλί, τα γυαλιά, παιδιά, αυτά τα μαύρα γυαλιά, θα το πω. Δεν θέλω να τα βγάλει σε μια εμφάνιση. Τη συνέχεια είναι με τα μαύρα γυαλιά, μαύρα μαλλιά. Μαύρα γυαλιά. Μαύρα μαλλιά, λέω, παιδιά, τρελάθηκα. Με τα μαύρα γυαλιά θέλω να τα βγάλει λίγο. Και λίγο πιο έντονο κραγιόν θα έβαζα. Είναι πολύ άτονο το make-up. Βέβαια, δεν φοράει γυαλιά, δεν ξέρω τι έχει από μέσα. Το ηγόβα πολύ ωραία, στρασέ από ό,τι την βλέπω. Εντάξει, τρία. Επόμενο. Και πάμε στη Kendall Jenner, η οποία έκλεισε το fashion show. Εντάξει, δεν έπαιξε styling, της δώσανε ένα έτοιμο φόρεμα της κοπελίτσας, το βάλει για να κάνει πασαρέλα. Αλλά είναι πολύ ωραίο που φυσάει, που
Είναι ωραίο closing. Αν και για closing. Βασικά θα ήθελα για opening τα άλογα. Και τη, για closing μου κάνει πάρα πολύ. Είναι grande φόρεμα. Εντάξει, δεν έχει styling. Θα κερδίσει η δεύτερη. Το όνομα ξανά γιατί μπερδευτικά δεν πειράζει. Η Anna Winter θα κερδίσει σήμερα. Γιατί στη Kendall θα βάλω δύο γιατί δεν έχει styling. Τι κερδίζει σήμερα η Anna Winter? Τι? Ένα ρινό γεροπλαστικό με ενημερώνουν για την πισίνα που έχει στο σπίτι της. Τι? Α, άκουσε κάτι από το βάθος. Δεν είναι κάτι. Ωραία. Ένα ρινόκερο πλαστικό για να το βάλει στην πισίνα της, να κάνει εκεί τη ηλιοθεραπεία της και να γίνεται ο χαμούλης. Και μπας και βγάλει και τα γυαλιά, παιδιά. Μπας και τα βγάλει. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επιστρέφουμε με την καλεσμένη μας. Επιστρέψαμε εδώ στο Mat for Fashion και ήρθε η ώρα και η στιγμή να υποδεχτώ τη σημερινή μου καλεσμένη. Είναι μια κοπέλα που σίγουρα την έχετε πετύχει στο Instagram και είδατε και το e-shop που έχει και τα φοβερά ρούχα και ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Ας υποδεχθούμε τη Μάγδα Μποντίκη. Καλησπέρα. Έρετε. Μάγδα μου, τι κάνεις? Πολύ καλά, εσύ? Καλά κι εγώ. Δεν σηκώνω. Δεν σηκώθηκα γιατί από πάνω θα με βρίζει. Εννοείται, δεν υπάρχει θέμα. Πώς είσαι? Πάρα πολύ καλά. Σε τι φάση σε πετυχαίνουμε έτσι τώρα, καλοκαιράκι? Καλοκαιράκι, πολλή δουλειά. Δημιουργικότητα όμως φουλ. Αλλά εντάξει, το καλοκαίρι πάντα είμαστε πιο χαλαροί. Οπότε το απολαμβάνουμε και προχωράμε. Για να πάρουμε παράλληλα. Λίγο έτσι, για να χαλαρώνουμε. Εσύ, ποια είναι η πιο ιδανική περίοδος για σένα, χειμώνα ή καλοκαίρι? Πού δημιουργείς καλύτερα? Καλοκαίρι. Πάντα οι ιδέες είναι πολλές. Το χειμώνα είμαστε πιο κλεισμένοι σπίτι, δεν βλέπουμε πολλά πράγματα. Αλλά το καλοκαίρι νομίζω ότι φορτσάρουμε για να συνεχίσει και ο χειμώνας ολόκληρος. Εσένα, από τι γίνει το κλικ μέσα σου ότι θες να ασχοληθείς με τη μόδα? Γενικά υπήρχε ένα μικρό θεωρώ από μικρή, όχι τόσο στη μόδα, στη δημιουργία. Okay. Οπότε πάντα ψαχνόμαστε, οι δημιουργικοί άνθρωποι πάντα ψαχνόμαστε. Να δούμε τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει. Και έτσι ξαφνικά ξεκίνησε από το πουθενά, ας το πούμε έτσι. Άρα ήθε ουρανοκατέβατα, ας το πούμε. Ναι, ας το πούμε, ναι. Πάντα έφτιαχνα κάτι, πάντα κοσμήματα, πάντα κάτι πιανόμουν, ήμουνα το δημιουργικό. Οπότε ξεκίνησε έτσι χαλαρά. Και τελικά και δημιουργήθηκε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έχεις ανοίξει και το δικό σου brand, το madal.gr, το e-shop. Πώς προέκυψε αυτό? Είμαστε μια μέρα σπίτι, είπαμε μπορούμε και ξεκίνησε από τη δημιουργία ενός σκουλαρικού ουσιαστικά. Σιγά σιγά ξεκινήσαμε, φτιάχναμε καινούργια πράγματα, μετά συνεχίσαμε με τσάντες, εξέλιξε από τα σκουλαρίκια, με μακραμέ και κάθε φορά βρίσκουμε κάτι καινούριο για να μην βαριόμαστε, να το πούμε έτσι, και να μην βαριέται και ο πελάτης, εννοείται. Οπότε το φτιάχνουμε, το εξελίσσουμε συνέχεια και τώρα ξεκινάμε λίγο και με τα ρούχα, να φτιάχνουμε ρούχα, αλλά κρατάμε πάλι το handmade, τη τσάντα, τα σκουλαρίκια, για να υπάρχει μια βάση και προχωράμε και το εξελίσσουμε. Από πού εμπνέεστε για τα κομμάτια? Ακολουθάς συστάσεις ή δημιουργείς δικές σου? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι ακολουθώ πάντα τις στάσεις. Έχω στο μυαλό μου κάποια πράγματα. Μ' αρέσει το vintage. Μ' αρέσουν συγκεκριμένα πράγματα και προσπαθώ όλα μαζί να τα συνδέσω κάθε φορά με τη μόδα την τώρα. Ναι. Το τρέντο τώρα. Τι είναι αυτό? Θα το μπλέξω, θα το φτιάξω και για να κολλάνε όλα μαζί. Το πουκάμισο είναι δικό σου? Όχι, όχι, δεν είναι δικό μου. Γιατί τώρα μαθαίνω να φτιάχνω πουκάμισο, οπότε το χειμώνα θεωρώ ότι θα φτιάξω. Έχεις πάει σε κάποια σχολή ή αυτοδίδακτη? Ναι. Έχω πάει για να μάθω ραπτική ουσιαστικά γιατί δεν ήξερα. Και μαθαίνουμε τα πάντα πατρών, τα πάντα έχουμε μάθει. Έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος και συνεχίζουμε για το δεύτερο κύκλο με την ομάδα. Στο ατελιέ, στο κέντρο είναι. Παίρναμε υπέροχα και δημιουργούμε πανέμορφα πράγματα. Στο e-shop, τι προϊόντα μπορούμε να βρούμε? Αυτή τη στιγμή είναι κατά βάση τσάντες χειροποίητες, σκουλαρίκια. Τώρα θα ξεκινήσουν από χειμώνα ίσως παλτό ζακέτες. Και κάθε φορά όλο και κάτι φέρνουμε, δημιουργούμε. Προσπαθούμε να πιάσουμε τον πελάτη, ξαναλέω γιατί αυτός είναι που μας προχωράει. Ό,τι αρέσει το φέρνουμε, ό,τι μας ζητάνε το φέρνουμε.
Υπάρχουν πάρα πολλά, από χειροποίητα, από μπρελόκ. Αναλαμβάνω πολλές φορές και βαφτίσεις, μπομπονιέρες. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο δημιουργικό, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Όχι, κατάλαβα, έχει μια γκάμα. Ναι, έχει τα πάντα. Όποιος έχει όρεξη να φτιάξουμε κάτι, Μάγδα, θέλω αυτό, μπορούμε. Το βλέπω, το ψάχνω, στο λέω. Είναι παρείστικο, ας το πούμε. Okay. Πολύ, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, το παρείστικο, γιατί νομίζω βγαίνουν και οι ωραίες δουλειές προς τα έξω. Είναι πιο ωραία, είστε καλά μεταξύ σας, περνάτε ωραία, δηλαδή δεν το βλέπετε και τόσο ως δουλειά. Όχι, πάμε όχι. Να κάτσουμε εκεί, να ράξουμε, να δημιουργήσουμε, να πούμε το καφεδάκι μας, να γίνει ο χαμούλης. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν έρχεται κάποιος και μου λέει Μάγδα, θέλω αυτό. Χωρίς να πηγαίνει στα στάνταρ. Θέλω να μου φτιάξει μία πράσινη π.χ. τσάντα με κόκκινες. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Α, το λέω, το έχω. Πάμε. Μ' αρέσει να μου δίνουν. Άρα θέλεις ανθρώπους με ιδέες. Ναι, πάρα πολύ. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι με ιδέες και φαντασία. Τέλειο. Θέλω να πεις εσύ, Μάγδα, τα 5 must items που πρέπει να έχουμε όλοι στην καρταρόπα μας, κοσμήματα, τα πάντα, για το φετινό καλοκαίρι. Για το φετινό καλοκαίρι. Ναι. Λοιπόν, πέντε. Πέντε, λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε με βράδυ. Σίγουρα θα είναι σατέν φόρεμα. Είτε μακρύ, είτε κοντό. Θα είναι και για όλες τις ώρες και το πρωί εννοείται, αλλά το βράδυ θα είναι τέλειο. Σίγουρα τζιν, σορτς, φούστες είναι το καλύτερο. Βολεύουν πάρα πολύ. Τοπάκια, εντάξει, το καλοκαίρι θέλει μόνο τοπάκια. Κιμονό. Έχουν γίνει full trend τώρα αυτή την περίοδο, ο χαμός. Είναι πανέμορφα και σε βγάζουν. Νομίζω για όλες τις ώρες είναι. Είναι τα μαμ. Και από κοσμήματα, κάτι το οποίο θα μπορείς να το κουβαλάς μαζί σου στις διακοπές και να ταιριάζει με όλα. Και όλα, χρυσά ή ασημένια. Εγώ είμαι του χρυσού. Ο καθένας τώρα έχει τα χρώματά του. Το καλοκαίρι συνήθως νομίζω είναι το χρυσό πιο ωραίο. Νομίζω είναι πιο έντονο και το ασημένιο σου κάνει και λίγο πιο χυμό. Ακριβώς. Να το βάλεις με ένα φόρεμα μακρύ, μάξι, κάτι. Τσάντες, δεν μου είπες τσάντες. Μου είπες πέντε, αλλά δεν μου είπες τσάντες. Τι τσάντα πρέπει να έχουμε το καλοκαίρι. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή το καλοκαίρι το συνδυάζω πάντα με διακοπές, θέλει πράγματα τα οποία να σε βολεύουν. Η τσάντα, θα πάρεις μία που θα πηγαίνεις π.χ. παραλία, θα είναι λίγο μεγάλη, θα χωράς μέσα στα πράγματα, και θέλεις και μία βραδινή ή απογευματινή, μία casual, μεσαίου μεγέθους, όχι πολύ μεγάλη. Ένα τύπου φάκελο. Και λίγο πιο μεγάλο, για να είσαι. Πιο μεγάλο. Φάκελο, όχι τόσο. Το θέμα του. Ακριβώς. Ναι. Τόσο όσο. Και σε χρώματα πάλι το οποίο να μπορείς να τα παίρνεις μαζί σου. Γιατί πάντα έχουμε θέμα με τις βαλίτσες. Τι να πρωτοπάρεις. Οπότε θέλει έξυπνες επιλογές πραγμάτων που να ταιριάζουν με όλα τα κόνσεπτ. Με τα ρούχα. Ναι. Θέλω να πεις όμως ποιο είναι το μας καλοκαιρινό χρώμα για τις τσάντες. Για τις τσάντες. Γιατί δηλαδή εγώ τώρα σκέφτομαι τι χρώμα πρέπει να πάρω. Για να συνδυάζεται με όλα. Ναι. Δεν πάει, όχι. Νομίζω δεν ότι. Υπάρχει. Όχι. Εντάξει, θα σου πω μαύρη και άσπρη. Δεν θέλω μαύρη. Τι μαύρη τη φορά με το χειμώνα. Ότι έντονο, μονόχρωμο πάει με όλα. Κίτρινο, κοραλί. Okay. Εμένα π.χ. μου αρέσει πάρα πολύ η απόχρωση του φούξια με κόκκινο. Okay. Μ' αρέσει πάρα πολύ και εγώ γενικά τα συνδυάζω όλα. Και νομίζω ότι αν η τσάντα είναι μονόχρωμη, μπορεί να συνδυαστεί με τα πάντα. Με τα πάντα. Και εξάλλου θα κλέβει και τις εντυπώσεις που θα δείχνει και με το χρώμα το διαφορετικό. Τα αξεσουάρ πάντα πρέπει να κλέβουν λίγο την. Αν είναι ήσυχο το που κάτω, άμα είναι πανηγύρι. Γκράντε δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί αναγκαστικά. Βέβαια είσαι και μανούλα, πότε θα προλαβαίνεις όλα αυτά. Προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα. Ο χρόνος είναι περιορισμένος, ειδικά το χειμώνα που τρέχουμε σχολείο, φροντιστήρια, δραστηριότητες. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα καλό παζλ, να μπορούμε να βολευτούμε κι εγώ και η κόρη μου στο καθημερινό πρόγραμμα, γιατί οι ώρες είναι λίγες, δυστυχώς, αλλά... Δεν ξέρω αν είναι δυστυχώς ή ευτυχώς. Είναι πολύ λίγες, θέλουμε κι άλλες ώρες την ημέρα, θέλουμε άλλες δύο ώρες. Παραπάνω ώρες ύπνου θα ήθελα εγώ, ναι. Γιατί λίγο... Δεν ξέρω, όχι, με τον ύπνο είμαι οκ, αλλά νομίζω ότι το απόγευμα θα ήθελε άλλες δύο ώρες έτσι ενδιάμεσα να βγαίνει το απόγευμα. Γύρω στις 7 θα ήθελα δύο ώρες έξτρα. Δύο επιπλέον. Αλλά βρίσκω λίγο, ξεκλέβω χρόνο όταν το χειμώνα, επειδή θα κοιμηθεί λίγο νωρίς η Δήμητρα, εγώ θα ξεκλέψω να κάνω τα δικά μου στο σπίτι. Αν έρθει η Δήμητρα και σου πει «Μαμά, ξέρεις κάτι, θέλω κι εγώ να ακολουθήσω αυτό το χώρο και τη μόδα». Μακάρι. Μακάρι. Μακάρι να μου το πει. Προσπαθώ
και από μόνη μου να τις το περάσω σιγά σιγά. Και του χρόνου σκέφτομαι μήπως τη στείλω και για σχέδιο μόδας για παιδάκια. Πόσο είναι τώρα? Είναι 7,5. Το ψάχνω, θέλω να μπει σε αυτό το κομμάτι, αλλά παιδικά. Okay, ναι, ναι, σιγά σιγά. Όμορφα. Και να έχει μια αίσθηση της μόδας λίγο, να μπαίνει χαλαρά, ωραίο, χωρίς πίεση. Αλλά μακάρι και αυτό το κομμάτι να της αρέσει. Άρα το θες να ακολουθείς τα βήματά σου. Είναι ωραίο, είναι δημιουργικό. Ισχύει, είναι φαντασία, είναι όλα μια μίξη. Αρκεί να της ταιριάζει, εντάξει, ταιριάζουν σε όλους. Με τα social media, από τότε ξεκίνησε η σχέση σου? Με τα social media, νομίζω ότι έχω πολύ μικρή επαφή με αυτά. Νομίζω ότι είχα MySpace, είχα σίγουρα High Five, είχα σίγουρα πολύ μικρή. Από τότε που δεν είχαμε ακόμα ίντερνετ στα κινητά μας, στέλαμε τσουκουτσούκου με το Nokia. Μου άρεσε γενικά η φωτογραφία. Έβγαζα και πολύ κονσεπτικές φωτογραφίες, του στείλα θα φορέσω αυτό το φόρεμα να πάω να τραβήξω μια φωτογραφία μόνη μου έτσι. Και αυτό σιγά σιγά εξελίχθηκε. Κοιτάξτε, μετά και με το Instagram που άρχισε να γίνεται λίγο πιο έντονο όλο αυτό, υπήρξε εξέλιξη, οι συνεργασίες που ήρθαν σιγά σιγά, οπότε φτιάχτηκε πάρα πολύ ωραία. Είπες τώρα για τη φωτογραφία, θα πιαστώ από αυτό, ναι. Τι γίνεσαι. Πώς και δεν τράβηξες στους δρόμους προς τη φωτογραφία? Θα το ήθελα πολύ, αλλά επειδή εγώ μεγάλωσα σε μία μικρή πόλη, το οποίο όλα αυτά δεν τα... Σε ποια πόλη? Είμαι από το Διδημότυχο. Μακριά πάνω, στον Έβρο, ναι. Στα σύνορα. Δεν είχαμε όλα αυτά τα κομμάτια, ούτε τη μόδα είχαμε, ούτε τη φωτογραφία, έπρεπε να φύγουμε από εκεί και όλα αυτά να τα ψάξουμε. Εγώ στην Κανθίνα κατέβηκα πριν 3 χρόνια, οπότε... Αρέσει και εσύ καινούργια στην Αθήνα. Είμαι καινούργια, ναι. Οπότε μετά από τόσα χρόνια, εντάξει, κρατάς κάποιο από όλα αυτά που σου αρέσουν. Μ' αρέσει πολύ η φωτογραφία γενικά, αλλά όχι να το εξασκήσω. Okay, ναι, ναι, καταλάβω. Να τραβάω ωραία φωτογραφία. Τέλεια. Και για τη Δήμητρα. Ναι. Της βγάζω ωραίες φωτογραφίες. Αυτό όχι, κάτι παραπάνω νομίζω. Okay. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Το ισχύει. Εγώ με τις άποψεις δοκίμασε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, και αν σου βγει καλός. Αλλιώς μην επιμείνεις. Ας πούμε, εγώ π.χ. με τα αθλήματα δεν το είχα ποτέ. Ναι. Το δοκίμασα όμως. Έχω να λέω ότι ξέρεις κάτι, πήγα. Ακριβώς. Πώς φανταζεσαι τον εαυτό σου σε 5 χρόνια? Σε 5 χρόνια. Να τρέχω και να μην φτάνω από δουλειές. Μακάρι να υπάρχει τόση δουλειά. Και δημιουργικότητα και να... μακάρι. Όχι, μακάρι. Θα γίνει. Θα γίνει. Θα γίνει. Θα γίνει. Έχετε στο μυαλό σου ότι λοιπόν, σε 5 χρόνια, σε 5 χρόνια θα υπάρχει δημιουργικότητα. Full το brand θα πετάει στα ουράνια. Και εγώ σαν influencer θα έχω φτάσει στο Θεό. Έτσι, μπράβο, σε θέλω. Και θα έχεις και τη μικρή Δήμητρα από πίσω να σε τρέχει. Βασικά, μήπως να με τρέχει αυτή σε 5 χρόνια. Κοίτα, αν την πάρεις τώρα για σχέδιο μόδας, φαντάζομαι αν της αρέσει σε 5 χρόνια θα σου δίνει και αυτή η ιδέα. Θα μου δίνει τα σχέδια αυτή. Εγώ θα τα ράβω και θα τα πλέκω. θα το φτιάξουμε. Τέλεια, τέλεια. Με αυτόν τον ευδιάθετο τρόπο πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ παρέα με τη Μάγδα. Επιστρέψαμε εδώ στο Mat for Fashion και στην παρέα μου έχω τη Μάγδα! Μάγδα! Παρακαλώ. Είσαι έτοιμη να παίξουμε ένα παιχνίδι? Εννοείται. Θα παίξουμε το Don't Think It. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα πρέπει να μου απαντήσεις σε 10 διλήμματα μόδας. Είμαι έτοιμη. Είναι πανεύκολο. Εντάξει. Το έχω. Το έχεις, παιδί μου, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, Don't Think It. Χρυσά ή ασημένια κοσμήματα? Χρυσά. Total Blackout ή Neon στιλιστικές πινελιές? Στιλιστικές πινελιές. Φουλάρι διαμένο γύρω από το σώμα σαν τόπο ή απλό λευκό φανελάκι? Orange is the new black ή floral αποχρώσεις? Orange. Για αλιστερές παγέτες ή animal prints? Παγέτα. Λευκό φόρεμα ή ραπ φούστα? Φόρεμα λευκό. Ιαπωνικό κιμονό ή μακριά που καμίσα? Κιμονό. Ψιλοκάβαλα μεσά τα παντελόνια ή σκινίτζι? Ψιλοκάβαλο, δεν ξέρω τι θα πεις μετά. Λευκή μπλούζα με τζιν παντελόνι ή blazer με παντελόνι όμως? Λευκή με τζιν. Χρωματιστά δερμάτινα έχει του dye jean εμφανίσεις? Χρωματιστά. Αυτό ήταν. Τα κατάφερες! Τι κερδίζω! Ένα αμάξι. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάγδα μου, το αμάξι περιμένει έξω. Τέλεια. Κερδίζεις την αγάπη μας. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί σου. Και εγώ. Εύχομαι και εσύ.
έχουμε καλές επιτυχίες, καλές δουλειές. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ότι... ό,τι επιθυμείτε και ό,τι υποθείτε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Είσαι λιοντάρι, δεν σε φοβάμαι. Ευχαριστώ. Να το θυμηθείτε. Να θυμάστε αυτό το κορίτσι. Εγώ αυτό έχω να πω. Και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσω και το σημερινό μας επεισόδιο. Από μένα τον Ανδρέα Ζωίτσα, φιλάκια πολλά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.